αυτό το οποίο βλέπουμε σίγουρα ότι όλη η κατάσταση, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα δύο ατυχή δυσάρεστα γεγονότα. Το ένα ήταν το lockdown της Μυκόνου, το άλλο ήταν η ταξιδιωτική οδηγία η οποία έχει βγάλει η Γερμανία κατά της χώρας μας, προτρέποντας τους Γερμανούς να αποφεύγουν την Ελλάδα παρά μόνο για τα απολύτως απαραίτητα ταξίδια, με αποτέλεσμα μια ραγδαία, και τονίζω τη λέξη ραγδαία, μείωση της ροής των κρατήσεων. Δεν ξέρω η Υπουργεία όπου απλούν τα στοιχεία τους. Εγώ ξέρω ότι από Γερμανία, για παράδειγμα, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μία μέση ροή 1.200-1.500 κρατήσεων την ημέρα και από χθες μειώθηκαν στις 200-250. Και έτσι αναμένεται να συνεχίσουν οι επόμενες μέρες. Χίλιες κρατήσεις κάτω. Είναι κάτι σκάτος, σαφώς, ναι, διότι υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος προβληματισμός και ο κόσμος αφενός προβληματίζεται όταν υπάρχει ταξιδιωτική οδηγία και όταν ακούει ότι γίνονται lockdown σε προορισμούς, και αφετέρου διστάζει να κλείσει γιατί δεν ξέρει αν τελικά θα πραγματοποιηθούν διακοπές του ή θα ακυρωθούν των πραγμάτων. Άρα σίγουρα οι δύο αυτές αρνητικές εξελίξεις είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση ροή των κρατήσεων, η οποία έχει ανέβει πάρα πολύ τις προηγούμενες 2-3 εβδομάδες. Άρα είχαμε το ευτυχές γεγονός να δούμε ότι οι προηγούμενες 2-3 εβδομάδες είχαν ανέβει κρατήσεις, είχαν ανέβει αφήξεις. Όχι βέβαια στα επίπεδα του 19 σε καμία περίπτωση, αλλά υπήρχε μια καλή ροή. Τώρα βλέπουμε αυτό το πράγμα μειώνεται. Και βέβαια υπάρχει πάντα δαμόκλειο σπάθη πότε θα έρθει η ώρα της Κρήτης, η οποία αναμένεται να είναι το επόμενο lockdown ή από το εσωτερικό ή από το εξωτερικό. Είναι κάτι το οποίο εύχομαι να αποδεχθεί. Αλλά δυστυχώς με τα κρούσματα έτσι όπως ανεβαίνουν, με την επικράτηση της μετάλλαξης Δέλτα και με το απελπιστικά χαμηλό ποσοστό εμβολιασμένων που υπάρχουν στο νησί μας, δυστυχώς είμαστε οι επόμενοι στη λίστα. Εάν οι χώρες στο εξωτερικό αποφάζαν με υγειονομικά κριτήρια, θα μας είχαν ήδη κλείσει. Με πολιτικά κριτήρια προσπαθούν να μας κρατήσουν ανοιχτούς για πολλούς και διάφορους λόγους που όλοι αντιλαμβανόμαστε, διότι και από το εξωτερικό αντιλαμβάνονται πόσο καταστροφικό θα είναι ένα άδικο κλείσιμο τουρισμού στα μέσα της σεζόν. Μάλιστα. Αυτή είναι η κατάσταση. Συνοψίζοντας και λέγοντας αυτό που σας ζήτησα στην αρχή, βάλτε τα όλα σε μία σειρά. Πολιτικά μας κρατούν, λέτε, ακόμα οι αγορές, θέλετε να πείτε, οι κυβερνήσεις, αλλά υγειονομικά θα έπρεπε και στην Κρήτη να έχουν επιβληθεί ήδη μέτρα. Σωστά. Όταν λέμε να επιβληθούν μέτρα, για να ξεχωρίζουμε τι εννοούμε, άσχετα από τα τυχόν μέτρα που θα επιβάλλει η ελληνική κυβέρνηση, η πολιτική προστασία, μιλάμε για το εξωτερικό. Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν δύο σκαλοπάτια, να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Το πρώτο σκαλοπάτι είναι η ταξιδιωτική οδηγία, η οποία έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα, δηλαδή είναι ένα καμπανάκι στους μελλοντικούς ταξιδιώτες που λέει αποφεύγετε την Ελλάδα για τα ταξίδια σας, κάτι όμως το οποίο δεν έχει κάποια πρακτική συνέπεια. Και το δεύτερο σκαλοπάτι είναι η επιβολή καραντίνας στην επιστροφή. Έτσι. Δηλαδή ότι όποιος πάει στην Ελλάδα, στην επιστροφή του, θα πρέπει να μείνει σε καραντίνα 10 ημερών ή 5 ημερών ανάλογα. Αυτό λοιπόν σημαίνει τι? Για τη Γερμανία, για παράδειγμα, που είναι ο βασικός μας πνεύμονας, σημαίνει ότι το επόμενο βήμα, το οποίο ευχόμαστε όλοι να αποφευθεί, θα είναι επιβολή καραντίνας για τους μη εμβολιασμένους. Αν σκεφτούμε λοιπόν ότι όλες οι οικογένειες έχουν μη εμβολιασμένα παιδιά. Μα δεν μας έχουν στο κόκκινο με καραντίνα 7 ημερών επιστρέφοντας? Όχι. Μας έχουν αυτή τη στιγμή στο επίπεδο Reise Warnung, δηλαδή ταξιδιωτική οδηγία που λέει αποφεύγεται τα ταξίδια. Όποιος όμως έρθει στην Ελλάδα, εμβολιασμένος ή μη, κάνει το τεστ του, πρέπει να χωρίσει από την Ελλάδα και μετά είναι ελεύθερος. Το επόμενο σκαλοπάτι, που αν γίνει αυτό, καταλαβαίνετε ότι θα είναι τα φόπλακά μας για φέτος, είναι η επιβολή καραντίνας, το οποίο σημαίνει τι? Ναι, γιατί αν γίνει κάτι τέτοιο θα πάρουν γραμμή όλες οι χώρες της Ευρώπης. Σημαίνει λοιπόν δύο πράγματα. Σημαίνει πρώτον ότι οι υποψήφοι μας επισκέπτες θα περιοριστούν στα εμβολιασμένα ζευγάρια, διότι όλες οι οικογένειες, ακόμα και εμβολιασμένοι γονείς, είναι εμβολίες από τα παιδιά, άρα ξεχνάμε τις οικογένειες, που είναι αυτή την περίοδο το μεγαλύτερο ποσοστό, και ξεχνάμε τους εμβολιασμένους, γιατί κανείς δεν θα θέλει να κάτσει 10 μέρες καραντίνα και να πληρώνει και επιπλέον PCR test που κάνει 150-200 ευρώ στο εξωτερικό. Κανένας δεν το εύχεται αυτό. Είναι απαγορευτικό. Κανένας δεν το εύχεται αυτό, να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ακριβώς. Έτσι όμως, όπως είπαμε, κύριε Δουλγεράκη, με το να μην εμβολιάζεται κανείς, με το να οργανώνουμε διαδηλώσεις και με το να υπάρχει συνωσισμός παντού, αυτά τα οποία βλέπουμε, προς τα εκεί κινούμαστε. Εντάξει, δεν είναι μόνο η μία πλευρά. Πάντα το νόμισμα έχει δύο πλευρές, κύριε Βαμιεδάκη. Οι ευθύνες έχουν και οι μεν και οι δε τώρα. Δεν θα τα ρίξω μόνο στη μία πλευρά.
Ευθύνες έχουν όλες οι πλευρές στη διαχείριση αυτού του πράγματος που λέγεται πανδημία, εμβολιασμός και ό,τι έχει γίνει μέχρι στιγμής. Κύριε Δουλειράκη, εδώ θα διαφωνήσω μαζί σας, διότι μπορεί και εγώ να διαφωνώ σαν άτομο με κάποιους χειρισμούς κυβέρνησης ή οτιδήποτε και να έχω κάποιες δικές μου απόψεις οι οποίες μπορεί να είναι αντίθετες με αυτά που έχουν γίνει, αλλά από εκεί και πέρα τη στιγμή που ζούμε σε μια οργανωμένη πολιτεία και η οργανωμένη πολιτεία μας δίνει ένα εργαλείο, ένα δώρο, το οποίο ονομάζεται εμβόλιο, το οποίο αποτελεί την έξοδο από την πανδημία, από εκεί και πέρα αν η πλειοψηφία η μόνη, μια πολύ ισχυρή μειοψηφία δεν θέλει να το αξιοποιήσει, τότε είμαστε άξιοι της τύχης μας, εάν κλείσουμε και το χειμώνα, κοιτάμε ένα στον άλλον και ψάχνουμε να πάρουμε επιστρεπτές προκαταβολές και επιδοτήσεις, οι οποίες πλέον θα υπάρχουν, γιατί θα τελείωσα. Άρα λοιπόν, έχουμε βέβαια όλο το δικαίωμα της επιλογής μας, αλλά και τις συνέπειες των πραξιών μας. Εκεί λοιπόν είναι το ερώτημα. Εάν συνεχίσουμε όμως έτσι, το έχω ξαναπεί και σε εκπομπή σας, αν συνεχίσουμε έτσι όπως είμαστε τώρα, χαμηλούς εμβολιασμούς, συνωστισμό και μη ύπαρξη ουσιαστικών μέτρων προστασίας, θα φτάσουμε να μας κλείσουν και τότε διάβαζα... δεν ξέρω από πού άλλο θα υπάρξουν έσοδα για να... Διάβαζα τους φόβους του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, ο οποίος έλεγε, χθες συγκεκριμένα τις διάβαζα, ότι ξέρετε... Φοβάμαι μήπως δεν υπάρξει Αύγουστος ουσιαστικά για τον τουρισμό. Είναι κάτι που συμμερίζεστε με όλα αυτά τα οποία λέτε, κύριε Μιχάκη? Όσο παράξενο και σας ακούγεται, δυστυχώς ή ευτυχώς η κατάσταση θα ξεκαθαρίσει πριν το 15 Αύγουστο. Δηλαδή, εάν δεν μας κλείσουν πριν το 15 Αύγουστο, έχουμε σοβαρές πιθανότητες να βγάλουμε όλη τη σεζόν. Εάν συμβεί κάτι, θα συμβεί τότε. Και αυτό το οποίο ο κύριος λόγος γι' αυτό είναι ο εξής, ότι όλοι στο εξωτερικό έχουν προβληματιστεί από τη μετάλλαξη Δέλτα, η οποία αυξάνει τα κρούσματα κατακόρυφα, από την άλλη όμως δεν παράγει θανάτους και νοσηλίες μεγάλες σε σχέση με τις άλλες μορφές του κορονοϊού. Αυτό λοιπόν σημαίνει τι, ότι όλοι προβληματίζονται, διότι φοβούνται μήπως αυτές τα χιλιάδες κρούσματα ξαφνικά αρχίζουν να νοσηλεύονται και να έχουμε θανάτους. Εάν λοιπόν αυτό το πράγμα αποδειχθεί από την επιστημονική κοινότητα ότι η μετάλλαξη Δέλτα είναι σχετικά κίνδυνη, τότε πλέον δεν πρόκειται κανέναν να τον προβληματίζει αν φτάσουν στα 10 και 20.000 κρούσματα στην Ελλάδα. Οπότε απλούστατα θα βράζουμε στον κορονοϊό, αλλά η ζωή θα συνεχίζεται. Αυτό είναι ένα καλό σενάριο. Εάν όμως ξαφνικά αυτά τα κρούσματα μετατρέπονται σε θανάτους και νοσηλίες, τότε ουσιαστικά θα παρθούν πιο αυστηρά μέτρα εντός και εκτός Ελλάδος. Αυτή λοιπόν όλη η κατάσταση πιστεύω θα ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες 2-3 εβδομάδες για να δούμε πού κινούμαστε. Άρα λοιπόν, αν φτάσουμε μέχρι το 15 Αύγουστο, έχουμε σοβαρές πιθανότητες να ολοκληρώσουμε τη σεζόν. Εάν μας κλείσουν, πιστεύω θα μας κλείσουν τις επόμενες 2-3 εβδομάδες.